Δεν μου λες ποιον βλέπεις νικητή φέτος από αυτούς που έχουν μείνει. Ποιον βλέπω νικητή, ποιον θέλω νικητή. Ποιον θέλεις και ποιον βλέπεις. Λοιπόν. Μπορεί να μείνει το ίδιο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πιστεύω ότι σίγουρα στην τριάδα μέσα θα είναι και ο Σάκης ο Κατσούλης, πιστεύω, γιατί είναι ένας ωραίος χαρακτήρας που το έχει πάει καλά και είναι πολύ καλός αγωνιστικά. Mm. Θέλω τον Τάκη. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ο Τάκης είναι ένα παιδί το οποίο ήταν λίγο παρεξηγημένο στα μάτια μου. Όταν βγήκε από το survivor το προηγούμενο, ήρθαμε πλησίαση, είπαμε διάφορα. Είναι ένα survivor, είναι ένα μαχητή, του το δίνω για την ηλικία του. Ωραία. Μπορεί να είναι έτσι λίγο εξωστρεφή, οξύθυμο κτλ. Να σε κουράζει πραγματικά όπω έχει κουράσει κι άλλου. Θα ήθελα δηλαδή να πάει μπροστά. Και μετά πιστεύω θα είναι και ο Βασάλο, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω το Βασάλο ότι θα αγωνιστικά, πάει. Αγωνιστικά βέβαια δεν είναι δυνατό ο Βασάλο. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια νέα φάση πραγμάτων, να το πούμε και έτσι. Το τρόλ θα κερδίσει. Θα... Ναι, γιατί το τρόλ θα έχει πάει ωραία. Εσύ ποιο θα ήθελε. Εγώ ποιο θα ήθελα. Εγώ θέλω να το πάρει ο Τάκης. Ο Τάκης. Μαζί με τον Τριαντάφυλλο θα πάνε και θα κάνουν πάρει και τρει του. Θα το σηκώνουν στον αέρα. Σε κάποιου μπορεί να έχει πάει άσχημα. Μπορεί να σου λένε μα τι μα λε τώρα. Δεν ξέρω. Είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω να το στηρίξει τον Τάκη. Δεν ξέρω. Θέλω να το δώσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για σήμερα. Καραμάρι, τα πόδια δεν έφερες. Δεν έφερα, τα πόδια δεν πειράζει. Αλλά την επόμενη φορά θα σου φέρω κάτι σίγουρα. Ο Καρβέλας θα έχουμε συνεργασία. Θα έχει περάσει, θα ακουστεί!